πρώτη του μήνα σήμερα και ο λαός μετράει νέα βάσανα που θα προκύψουν από την ισχύ του νέου πτωχευτικού κώδικα που ξεκίνησε την λειτουργία του. Ένας νέος πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος βεβαίως δεν αποτέλεσε κεραυνού ενεθρία, αλλά ήταν συνέχεια όλων των προηγούμενων νομοθετικών πρωτοβουλειών, των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ, για σταδιακή άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα αρπακτικά, όπως τα ονόμαζε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ Funds, για μετατροπή σε ιδιώνυμα του αδικήματος παρεμπόδισης των πληστηριασμών από τον λαϊκό παράγοντα. Με τον νέο πτωχευτικό κώδικα βεβαίως επιταχύνονται οι πληστηριασμοί σε βάρος των υποχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών, των επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και της φτωχομεσαίας αγροτείας. Το ΚΚΕ τονίζει ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια να μην γίνει κανένας πληστηριασμός για χρέη προς τις τράπεζες και στο δημόσιο σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, για την προστασία των κατοικιών που καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες μιας λαϊκής οικογένειας, με κούρεμα το χρόνο προς τις τράπεζες, την εφορία, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία των αυταπασχολούμενων, όπως ήταν και η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, την οποία την είχε απορρίψει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.